Δήμαρχος Αντιόπουλος Μάνταρος άφησε την τελευταία του πρωί πριν από σχεδόν 150 χρόνια, στις 12 Απριλίου του 1872. Πιο πριν είχε συμβάλει, όμως, καθοριστικά στην εδραίωση της μουσικής δημιουργίας και εκπαίδευσης στην Κέρκυρα, ήδη από το 1820. Το 1840 υπήρξε η πνοή και το παράδειγμα για τη δημιουργία της παλιάς συναλλαγής, η οποία αποτέλεσε τον παλαιότερο πλήρη μουσικο-εκπαιδευτικό οργανισμό του νεωτέρου ελληνισμού. Ο Μάνταρος υπήρξε ο ισόβιος καλλιτεχνικός διευθυντής της εταιρείας μας μέχρι το 1872 και καθόρισε κέρια το χαρακτήρα της για την αναδίωση 7 χρόνια. Ο Μάνταρος, ως γόνος αριστοκρατικής και κεριακής οικογένειας, έλαβε μεταξύ του 1807 και 1813 επιμελημένη θεωρητική και πρακτική μουσική παιδεία από τους πλέον καταρτισμένους μουσικοδιδασκάλους της Κέρκυρας των αρχών του 19ου αιώνα. Το 1815 παρουσίασε για πρώτη φορά δημόσια σύντομες συνθέσεις του στο Θέατρο Σαντιάκοπο της Κέρκυρας. Τα παραπάνω έργα, τα προημότερα του είδους στη μουσική παραγωγή του ελληνισμού των νεωτέρων χρόνων, έδωσαν στον άνθρωπο το έναυσμα για τη δημιουργία και άλλων παροδίων συνθέσεων τα επόμενα χρόνια. Η τελευταία από αυτές, η Άρια Γκρέκα, παρουσίασε το 1827 και αποτελεί την παλαιότερη γνωστή Άρια με συνοδεία ορχήστρας σε ελληνική δημοτική γλώσσα. Παράλληλα, ήδη στα 1820, ο κεκυραίος μουσουλγός είχε κάνει δυναμικά αισθητή την παρουσία του και στη σύνθεση φωνητικής μουσικής με συνοδεία πληκτροφόρου καθώς και πιανιστικών έργων. Στην ίδια περίοδο τοποθετούνται και τα πρώτα έργα του για φωνή και πιάνο σε ελληνική γλώσσα. Από το 1819 μέχρι το 1826, ο Μάνταρος επισκεπτόταν τακτικά την Ιταλία, για διεύρυνση των γνώσεων και των ελληνικών του και συνδέθηκε ιδιαίτερα με το περιβάλλον του Κονσερβατορίου της Νεάπολης. Στην περίοδο της πρώην γνωριμίας του Μάνταρου με τον Σολομό ανήκει και η πρώτη μελοποίηση του ύμνου στην Ελευθερία, το αρχικό μέρος της οποίας καθιερώθηκε το καλοκαίρι του 1865 ως ο ελληνικός εθνικός ύμνος. Ο Μάνταρος ως μέλος της κυριαρχικής ηθήνουσας τάξης έλαβε δημόσιες θέσεις γραμματέας της εισαγγελίας του Ιδίου Κράτους 1818-1832 και ιδιαίτερος γραμματέας του Προέδρου της Ιωνίου Λευσίας 1833-1856. Από την άλλη, ακριβώς η αριστοκρατική καταγωγή του τον απέτρεψε από το να θεωρήσει τον εαυτό του επαγγελματία συνθέτη και δάσκαλο. Σε ανησυχία με τα παραπάνω βρίσκεται και η απόφαση του μουσουλού να μην αποδεχτεί ποτέ καμία χρηματική αναμοιβή για τη μουσική προσφορά του. Ωστόσο, η μουσική αποτελούσε πάντοτε την άμεση προτεραιότητα του Μάνταρου. Ήδη στο 1830 ήταν γνωστός και εκτός των Ιωνίων ως σημαντικός δάσκαλος αντίστοιξης, ενώ του προτάθηκε η ανάληψη της διεύθυνσης των Κονσερβατορίων της Νάπολης το 1835 και του Μιλάνου το 1838. Παρέμεινε όμως στη γενέτερά του, διδάσκοντας αφιλοκερδώς και αλουχώντας ολόκληρη σειρά συνθετών της Επτανήσου, ενδεικτικά Αντώνιος Κυριοσύφη Φεράρης, Σπυρίδων Τσίδας, Δομένικος Παγωγάς, Διονύσιο Ευρωθεάτος και στηρίζοντας ηθικά και οργανωτικά και πρακτικά τις δραστηριότητες της Φιλαρμονικής Εταιρείας Κερκίδας. Επίσημη είδηση της Φιλαρμονικής μας το 1840, της οποίας υπήρξε ισόβιος καλλιτεχνικός διευθυντής από το 1841. Εμείς στη Φιλαρμονική τον ευχαριστούμε και θα τον θυμόμαστε για πάντα, τον ευγνώμονο μου. Ευρία του Ιδρύου.